Θέλουμε να χαιρετήσουμε όλους εκείνους, τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, σε όλη την Ελλάδα εργαζόμενους, που παρά την τρομοκρατία της εργοδοσίας, μην μας πείτε ότι δεν υπάρχει και ότι είναι ισότιμη, κύριε Πλευρή, ο εργάτης με το αφεντικό. Ναι, γιατί είχατε κρεσέντο πριν και θα σας απαντήσω. Παρά την πλήση εγκεφάλου που έκανε η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων. One man show, όπως λένε και σε γλύσια ελληνικά. Και ο Υπουργός και πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά όμως απήργησαν. Πήραν μέρος σε μεγάλες συγκεντρώσεις που κάποιος που δεν θέλει να βλέπει την πραγματικότητα και είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί εσείς είσαστε εκτός πραγματικότητας. Είσαστε εκτός πραγματικότητας. Όλος ο κόσμος σας βρίζει. Και δεν το παίρνετε χαμπάρι, και δική σας ψηφοφορία εννοώ. Λοιπόν, που αψήφισαν όλα αυτά, απήργησαν και ήταν άλλοι, περισσότεροι ίσως, οι οποίοι θα ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν. Για πολλούς λόγους, είπα πριν. Εμείς λοιπόν καλούμε αυτούς που θα ήθελαν, και είναι πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες, να συσπηρωθούν στα ταξικά σωματεία, να πετάξουν έξω τους εργατοπατέρες και τους υπηρέτες του κεφαλαίου. Γιατί τέτοιοι είναι, ή της ΓΕΣΕΕ ή αλλού. Της ΓΕΣΕΕ, κύριε Μάτζιο, που ψήφισε η ΠΑΣ και μαζί με τη ΔΑΚΕ, κατά της απεργίας. Και να μπορέσουν να παλέψουν μαζί με τα ταξικά σωματεία για την κατάργηση στην πράξη τους ανταργατικούς νόμους. Μπορούν και έχουν η δύναμη. Δεν θα περάσει, να το ξέρετε. Και στην πράξη δεν θα περάσει. Και ο κύριος Χατζηδάκης πριν, με τον προηγούμενο νόμο, έλεγε ότι θα περάσει γιατί αντιπροσωπεύει. Τι να πει κανένας. Τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά έγινε κουρέλι στην πράξη. Και μη μας απειλείτε. Γιατί εμείς δεν απειλούμαστε. Καταλαβαίνετε. Δεν απειλούμαστε. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι το νομοσχέδιο είναι σε όφελος των εργαζομένων. Μάλιστα. Και ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν. Πέστε μας λοιπόν, και δεν είναι προσωπικό, για να μην αρχίσουμε το πινκ-πονγκ. Πέστε μας λοιπόν ένα σωματείο, ένα εργατικό κέντρο, μία ομοσπονδία που να συμφωνεί με το νομοσχέδιο. Εργατοπατέρες είναι όλοι. Φουδικές σας είναι πολλοί. Ένα βρέστε μας. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν, επειδή έχει και ταξικό ένστικτο ο κόσμος, άσχετα από τις μας λέτε συνέχεια, μας ψηφίζει και μας κάνει. Αυτοί που σας ψηφίζουν, να μην πω, αυτοί θα σας κυνηγήσουν. Και μάλιστα πολύ γρήγορα. Πέστε μας, και επειδή μιλάτε για απεργία των εργατοπατέρων, ξεφτύλες, δεν τρέπεστε μόνο τώρα. 100.000 κόσμος. Όχι 100.000, χιλιάδες. Και τους λέτε ότι είναι. Ναι, έτσι λέω. Γιατί λοιπόν, και παίρνω και την ευθύνη. Σας παρακαλώ. Και λέτε λοιπόν όλον αυτόν τον κόσμο ότι είναι εργατοπατερές. Παρακαλώ, και εργαζόμενοι οι οποίοι. Κύριε συνάδελφε, ναι, δεν έχετε το λόγο. Όταν σου απαντάνε σε τέτοιο επίπεδο, κατεβαίνεις κι εσύ σε αυτό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που το κάνω, αλλά βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Άκουγα πριν. Ποιος ήταν? Τον κύριο Βασιλιάδη, τον κύριο Φωτίλα. Και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος. Να λένε. Καλά κατηγορείτε όλο αυτόν τον κόσμο που κατέβηκε κάτω. Αυτόν που απήργησε, τον λέτε ότι σέρνεται από τους εργατοπατέρες, ότι είναι κατά παραγγελία. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε δεν το πειράζει λόγο, να ζητήσετε το λόγο επί προσωπικού. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν εδώ που πονάει. Συνεχίζω εδώ που πονάει. Σε αυτά να απαντήσετε. Ποιοι απήργησαν δηλαδή? Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, λέω και πάλι το επίπεδο δεν το δικό μου, καταλαβαίνετε. Το ξέρουν όλοι οι βουλευτές. Καταλαβαίνετε, ναι, δεν έχετε. Αλλά το λόγο. Όταν ο άλλος σου απαντά με χαρακτηρισμούς, θα απαντήσεις και εσύ. Τώρα μη με αναγκάσετε να πω χειρότερα. Τι τρόπος είναι αυτός? Μη με αναγκάσετε να πω χειρότερα. Μη με αναγκάσετε. Σταματήστε. Κοίταξε, μη με αναγκάσετε να πω χειρότερα, λέω. Γιατί εσείς θα την πληρώσετε. Κύριε Παφιλή, μην απευθύνεσαι. Απευθύνεσαι στον Πρόεδρο. Να αφαιρέσετε τον χρόνο. Λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν κατηγορείτε όλους αυτούς τους εργατοπατέρες και μπλα μπλα και μπλα μπλα αυτά που λέτε, ταχυδαία, παραξηγηθείτε και με αυτό. Λέω,
αρχίζω. Τρόφιμα, ποτά. 70% η συμμετοχή. Σε ορισμένους χώρους, Μιμίκος και Κελαϊδίτης, 100%. Μεγάλες μονάδες. Πάμε παρακάτω. Φάγε, έβγα, τέιστη, 80%. Μεγαθύρια. Εκτός αν εσείς μετράτε αλλιώς. Και επειδή μας είπανε πέστε μας μία στην Coca-Cola, ωραία. Coca-Cola λοιπόν 3Ε, επίσης 80%. Ζαγόρι 90%. Και επειδή ο υπουργός θες μας είπε ότι 100 του πάμε επήγησαν και 100 κάτσανε, να πείτε στους πληροφοριοδότες σας ότι σας κοροϊδεύουν. Μπήκαν μόνο τα στελέχη της επιχείρησης. Κανένας εργαζόμενος. Μηδέν εργαζόμενος. Σας το λέω εγώ. Ρε Νίκο, σήκω πάνω και πες. Δεν επιτρέπεται βέβαια με τον κανονισμό της Βουλής. Θα μας πείτε μας τι γίνεται κύριε εκεί Παφιλή. Που πάμε συνεχώς. Τι να κάνουμε, προκαλώ. Να μην απευθύνεσαι σε κανέναν, στο Προεδρείο. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα μου δώσετε παραπάνω χρόνο. Δεν θα σας δώσω καθόλου παραπάνω χρόνο. Να συνεχίσω. Λοιπόν, κατασκευές νέκρωσαν όλες οι εμβληματικές και τα μεγάλα έργα. Και αυτοί είναι εργατοπατέρες. Και υπακούν, δεν έχουν προβλήματα. 13 ώρες στην οικοδομή. Ξέρει κανένας από εσάς τι σημαίνει? Το έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει? Παιχνίδι με το θάνατο σημαίνει κάθε μέρα. Και το αντιλαμβάνονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Και να συνεχίσω με πάρα πολλά τέτοια. Άρα λοιπόν δόθηκε αποφασιστική απάντηση. Γι' αυτό φωνάζετε. Αν δεν υπήρχε τίποτα, δεν μιλάγατε καθόλου. Θα λέγατε παιδιά χαιρετίσματα. Αποφασιστική απάντηση. Καταδικάστηκε το αντεργατικό κυβερνητικό έκτρωμα, όπως και ο νόμος ο παλιότερος, και αυτή είχε μεγάλη σημασία. Γιατί πραγματοποιήθηκε χωρίς την ηγετική ομάδα της ξεπουλημένης ΓΕΣΕΕ, που ενώ βράζει ο τόπος 31 εργατικά κέντρα, 18 ομοσπονδίες, εκατοντάδες σωματεία ζητάνε απεργία, και αυτοί λένε όχι. Γιατί ακριβώς είναι τσιράκι της εργοδοσίας, και ας μου κάνουν και κριτική. Αυτά φοβάστε. Και δεν τα φοβάστε μόνο εδώ. Αυτά φοβάστε γιατί στη Γαλλία έγινε χαμός. Στη Γερμανία έγινε χαμός. Στην Αμερική τα ίδια. Γιατί ξεσηκώνεται η εργατική τάξη. Και φοβάστε. Και φοβάστε γιατί ξεπερνάει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, τον εργοδοτικό, και συσπυρώνεται. Και συσπυρώνεται για να παλέψει για άμεσα. Και ξέρετε κάτι, επειδή δεν θέλω να πω όλοι σας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει τη ιδέα τι σημαίνει απεργία. Γιατί δεν ενδιαφέρεστε ούτε και είστε τέτοια κόμματα. Απεργία είναι σκληρή αναμέτρηση με τους κρατικούς, κυβερνητικούς και εργοδοτικούς απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Για να ξεπεράσεις τους εκβιασμούς, τις απειλές απόλυσης σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι το έκανε. Και να ξέρετε ότι αυτό το ριάκι θα γίνει ποτάμι και θα σας πνίξει. Όλους σας. Και βέβαια, το δεύτερο είναι ότι δεν απεργούν κατά αυτού του νομοσχεδίου, ότι έχουν και διεκδικήσεις. Πενθήμερο, 35ωρο, αύξηση των μισθών, καταδίκη όλων αυτών των μέτρων που υπάρχουν, συνθήκες ασφαλείας. Κάθε δύο μέρες σκοτώνεται ένας άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε? Πάει για δουλειά και γυρνάει στο φέρετρο. Κάθε δύο μέρες. Και ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία παίρνετε? Πέρα από αυτά, επειδή οι ομιλητές μας και ο γραμματέας του κομμάτος μας έκαναν φίλο και φτερό το νομοσχέδιο. Επαναλέτε εσείς, ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει ότι οφείλει τον εργαζόμενο. Τι λέτε? Και μόνο που λες το 2023 13 ώρες δουλειά, δεν βάζω τα Σαββατοκύριακα, αυτό είναι φρικαλαίο. Αυτό δείχνει το βάρβαρο πρόσωπο του συστήματός σας. 13 ώρες δουλειάς, και μάλιστα τον τίνετε. Είναι εκπληκτικό ότι το θέλει ο εργαζόμενος. Φανταστείτε ένα να δουλεύει 13 ώρες, τι θα κάνει σπίτι του, τι θα κάνει με την οικογένειά του, πότε θα ξεκουραστεί, πότε θα ψυχαγωγηθεί, τίποτα. Σύγχρονη δούλη, αυτό είναι το όνομα σας. Μας γυρίζει πριν από το 1900, στο Μεσαίωνα κυριολεκτικά. Και λέτε, τι θράσος. Τι θράσος πραγματικά. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει 13 ώρες. 13 ώρες.
Καλά, ξέρετε κανέναν που θέλει να δουλέψει 14 ώρες. Γιατί θέλει? Γιατί δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Γιατί θυσιάζεται για τα παιδιά του, για βασικά πράγματα που έπρεπε να έχει το 2023. Το 8ωρο ήταν το 21, το 1921, αν θυμάστε καλά. Και μετά, κύριε Πλεύρη μου, μιλάτε για το σοσιαλισμό. Ξέρετε, ο συνδικαλισμός είναι καλός. Αλλά σε αυτούς που δεν ξέρουν από συνδικαλισμό. Λέτε λοιπόν, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους που θέλουν να δουλέψουν, να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν λέτε, δηλαδή πέθανε για να βγάλεις χρήματα. 13 ώρες είναι πεθαμός. Τι είναι δηλαδή? Θα ταυτίσεις, κύριε Παφίλη. Σε λίγο καιρό. Ολοκληρώστε. Περιμένετε. Δεν περιμένω, έχουμε συνέχεια. Μου κόψαν τουλάχιστον 5 λεπτά. Κύριε Παφίλη, εσείς απευθύνεστε στους άλλους. Εντάξει, κάνω υποχώρηση. Λέω λοιπόν, μας λέτε για σοσιαλισμό. Κύριε Πλεύρη μου, είναι ασύγκριτα τα μεγέθη. Το 1950 στη Σοβιετική Ένωση υπήρχε 7ωρο, 35ωρο. Το 1950, όχι και πριν, υπήρχε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία. Ελάχιστο ενίκη, τίποτα, μηδενικό. Ρεύμα δωρεάν, θέρμανση δωρεάν και πάει και ο κύριος Βασιλιάδης ο φωστήρας, επειδή τον άκουγα, και κάνει συγκρίσεις σήμερα με το μέσο μισθό σε διάφορες χώρες, που τέλος πάντων είναι μεγάλη συζήτηση για το τι είναι αυτές οι χώρες, με τα τότε. Αυτά υποχρέωσαν και τις βόρειες χώρες και τον καπιταλισμό να κάνει υποχωρήσεις. Σήμερα τι λες? Πλήρωνε φροντιστήρια, πλήρωνε γιατρούς, πλήρωνε ενίκιο, πλήρωνε έμφυα, πλήρωνε ακρίβεια, πλήρωνε ρεύμα και τράβα να δουλέψεις 13 ώρες για να τα βγάλεις πέρα. Αυτό είναι η βαρβαρότητα του καπιταλισμού με απλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πολύ, το 23, κύριε. Όχι, δεν ευχαριστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσατε, κύριε Παφίλη. Όμως, όχι, δεν τελειώσα ακόμα. Περιμένετε. Μα σας παρακαλώ, τώρα, τι είναι περιμένετε αυτά. Τώρα, εδώ με διάκοψα. Ακόμα δεν μου δώσατε το αυτό. Τελειώνω λοιπόν. Για τους άλλους. Ξέρετε, η υποκρισία έχει όρια. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει όρια. Και επειδή εμείς δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και επειδή όπως ξέρετε είμαστε πολύ διαβασμένοι, τι λέτε? Παραποιούνται τα άρθρα της οδηγίας. Πουθενά δεν μιλάει η οδηγία για 13 ώρες δουλειά. Τα ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων είναι μεγάλη. Έκθεση Σέρκας. Σοσιαλιστής, Ισπανία. Πώς αρχίζει, το έμαθα απ' έξω γιατί ήμουν ευρωβουλευτής. Οι συλλογικές συμβάσεις δεν ανταποκρίνονται σήμερα στο σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας και της εξυπηρέτησης του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε σε άλλες σχέσεις εργασίας. Και βγαίνετε κύριε. Εδώ. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Πάτε 13 λεπτά. Για 2 λεπτά. Εντάξει. Δεν είναι 2 λεπτά. Είναι... Λέω λοιπόν. Για να... Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Τι ψήφισατε τότε? Ναι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, το ΠΑΣΟΚ, λευκό ο συνασπισμός τότε. Και συνεχίζω λοιπόν και διαβάζω ερμηνευτική. Και τελειώνετε με αυτό. Ανακοίνωση, με αυτό θα τελειώσω. 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποσαφήνιση και εφαρμογή της οδηγίας 2388. Ακούστε, έχει σημασία κύριε Πρόεδρε. Ακούστε τι γράφει, γιατί κανένας δεν μιλάει. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις παγκόσμιες κλπ. Τη στιγμή, λέει, μεθόδους παραγωγής στη στιγμή που χρειάζεται απαιτούν αυξημένη ευελιξία και συνεπάγονται ενίοτε εντατικοποίηση της εργασίας. Ως εκ τούτου, το μεταβελόμενο περιβάλλον εργασίας, διαβάζω επιλέξει, και οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις αναγνωρίζονται ως ο κύριος μοχλός αλλαγής στον κόσμο της εργασίας. Το ξέρετε? Τι μιλάτε λοιπόν? Τα εφαρμόσατε, τα εφαρμόσατε. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουβαφίλη. Όχι παρακάτω. Για τις 13 ώρες. Όχι παρακάτω. Λέει, ο συνεχόμενος χρόνος εργασίας περιορίζεται σε 13 ώρες. Στο Θεό σας. Περιορίζεται. Τι λέρε, παιδί μου, μεγάλο δώρο. Αντί να είναι 24, το πάει στο 13. Περιορίζεται και πρέπει να ακολουθείτε από τουλάχιστον 11 συναπτές ώρες ανάπαυσης. Μεγάλη παροχή. Μεγάλη. Το 1921, 8, δηλαδή 16, τώρα 11 και είναι και παροχή. Να συνεχίσουμε κι άλλα. Εξαιρείτε το διάλειμμα.
Αλλά αυτό εδώ που είναι ο απόγειος, θα έλεγα, μας λέει η αναγκαστική μετακίνηση του εργαζόμενου σπίτι και δουλειά, και δουλειά σπίτι, που μπορεί να είναι ακόμα και ώρες κάθε μέρα, συμπεριλαμβάνεται στην περίοδο ανάπαυσης. Και οι εργαζόμενοι, επιλέξει λέω τώρα, οι εργαζόμενοι με σταθερό τόπο εργασίας έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν την απόσταση μεταξύ της κατοικίας και του χώρου εργασίας, και εδώ είναι το ζουμί, και μπορούν να χρησιμοποιούν και να οργανώνουν αυτοβούλως το χρόνο τους προς και από τον λόγο, από τον λόγο χώρο εργασίας, ώστε να ασχολούνται με τα ενδιαφέροντά τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας παραχωρούμε δηλαδή τον πολιτισμό. Επειδή λοιπόν αυτά τα γνωρίζετε... Κύριε Παφίλη. Κλείνω. Υπερβάλλονται, κύριε Παφίλη. Αυτά... Δεν θεβέστε τίποτα. Και επειδή βγάζετε κορώνες εδώ μέσα, τα ψηφίσατε ή όχι. Τα εφαρμόσατε ή όχι. Τι φωνάζετε από το ΣΥΡΙΖΑ. 48 ώρες στους γιατρούς, 9 μέρες στους μηχανοδηγούς, με 12 ώρες. Εσείς φέρατε αυτόν τον νόμο. Και επομένως ο λαός έχει μία επιλογή. Ο λαός σώζει το λαό με κουκουέ ισχυρό. Απαντήστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παφίλη. Βγαίστε και απαντήστε, ιδιαίτερα εσείς της αντιπολίτευσης, σε αυτά που διάβασα. Βγαίστε. Γι' αυτό λοιπόν πολύ. Ο λαός έχει ένα δρόμο, και να ξέρετε ότι τα ριάκια γίνονται ποτάμια. Και όσα φέρνει η ώρα, κύριε Πλεύρη, όσα φέρνει πολύ, η ώρα, κύριε, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν μην καβαλάτε το καλάμι, γιατί σπάει και ξέρετε τι γίνεται μετά.